την πεποίθησή του ότι η Ουκρανία αξίζει την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι λιγότερο που προτείνεται από τα κατεστημένα κράτη-μέλη που οραματίζονται ένα κλιμακωτό σύστημα υποψηφίων, εξέφρασε με δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός Ντένις Μίγκαλ. Ο ίδιος για μία ακόμη φορά επανέλαβε τη θέση του Κιέβου. «Θέλουμε να γίνουμε πλήρες μέλος, γιατί η Ουκρανία σήμερα είναι η μοναδική χώρα σε όλο τον κόσμο που έχει πληρώσει τόσο τεράστιο τίμημα για τη θέλησή της να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της χώρας μιλώντας στο Πολίτικο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μία έκθεση που παραγγέλθηκε από τη Γαλλία και τη Γερμανία συνιστούσε το διαχωρισμό της διαδικασίας επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περισσότερες φάσεις για να διασφαλιστεί μία προσέγγιση που βασίζεται στην αξία και την διαχείριση πιθανών συγκρούσεων. Προτάθηκε ένα σύστημα 4 επιπέδων κατάταξης των εθνών. Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας τόνισε ότι η χώρα του δεν στοχεύει σε καθεστώς κατώτερης βαθμίδας και αναμένει πλήρη ένταξη εντός 2 ετών. Ο Τζόσεφ Μπορέλ, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε σε συνέντευξή του στον Guardian την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία θα ήταν η μόνη χώρα που θα ήταν καθαρός δικαιούχος εάν της χορηγηθεί ένταξη.